Ρε κορίτσι μου όμορφο, πώς γίνεται κάθε φορά, Ρέιβι, όποτε σε βλέπω, όχι μόνο εδώ που έρχεσαι από κοντά ενώ και όποτε σε βλέπω να μιλάς, πώς γίνεται, είσαι όλο και πιο γλυκιά. Πού θα φτάσει, όχι είναι αλήθεια, το εννοώ. Παιδί μου, έχεις μία ενέργεια, πώς να σου... δεν έχω ακούσει και τίποτα για σένα εννοώ, κάτι δεν θα άκουγα, δηλαδή εντάξει, κάτι θα άκουγα. Πάντα οποιοδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε. Ναι, παρόλα αυτά δεν λένε θετικά, αυτό. Δεν μπορείς να ακούς πάντα. Και όποιος θέλει να πει την κακία θα την πει, ξέρεις πώς πάει. Τι κακία έχεις ακούσει, ρε παιδί μου, πες μου, που λες αποκλείται να το είπαν αυτό για μένα τώρα. Δηλαδή πες μου ότι θες, όχι και αυτό. Κατάλαβες ότι δεν θα. Να ακούσω, ναι. Α, έχεις όντως. Όχι γενικότερα. Άντε, μπράβο, μας κοροϊδεύει η κοπέλα. Δηλαδή, περιμένουμε να μεγαλώσει το παιδί να ακούσουμε ένα παράπονο που θα έχει στάνταρ από τη μαμά. Δεν κάνω και κάτι, δεν προκαλώ κιόλας. Δεν προκαλείς, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά, σαν προσωπικότητα ήσουν έτσι. Από μικρή ήσουν αυτή η προσωπικότητα. Ενώ στο σχολείο ήσουν ήσυχη. Ήσουν το παιδί, ας πούμε, που έκανε σκανδαλιές. Ωραία λέξη. Σκανδαλιές, δηλαδή έκανε. Ή τίποτα. Όχι. Ήμουνα, νομίζω, ζωηρή με την καλή την έννοια. Δεν ήμουνα έτσι να πω. Τρέλα να έχω πολύ. Όχι, θα μου κάνει εντύπωση που χάθηκε, γι' αυτό ρωτάω. Αλλά γενικότερα, σαν άνθρωπος, μην νομίζεις. Τι μην νομίζω, Ρέιβι, τι. Δεν με έχεις δει έξω σε παρέα και τέτοια. Έξω σε παρέα δεν σε έχω δει. Αλλά μπορώ να έρθω στο box. Γιατί. Άλλο το box τα σπάς. Τα σπάς το box. Γιατί τώρα εκεί πέρα με το Διονύση θεωρώ ότι είναι μπερδεμένο δουλειά με διασκέδαση. Λοιπόν, ακριβώς όπως το είπες είναι. Είμαστε στο box λοιπόν με το Διονύση, το Σχοινά. Τον υπεραγαπώ. Πού σου, Παρασκευή, πού Σάββατο. Έτσι, μπράβο, σας περιμένουμε όλους να περάσουμε καταπληκτικά. Έτσι κι αλλιώς. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εσύ... Σπαταλάω πολύ ενέργεια εκεί, να ξέρεις. Σπαταλά... Δηλαδή, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Εκεί, τα σπάς. Στη σκηνή είναι άλλο πράγμα. Τα σπάς. Ναι. Στην προσωπική ζωή... Στην προσωπική ζωή, έξω, σε παρέα και αυτά, πάλι... έχω μια διάθεση. Ανεβαστική. Πολύ. Πολύ και γελάει μόνη της. Ναι. Πολύ. Ναι. Και συγγνώμη αλλά τώρα. Αλλά στη δουλειά είμαι πολύ focus. Ξέρεις, είμαι λίγο πιο. Φυτό. Ναι. Ναι, ναι να σου το πούμε, δεν πειράζει, είναι εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε τώρα, εσύ έχεις επιλέξει. Δεν μπορώ να το. Και την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, γι' αυτό πάλι μετάραζε. Που κάνεις μια επιλογή ζωής, καθημερινότητας δηλαδή εννοώ. Ένα μοιρασμένο πήγαινε έλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη. Ακόμα ισχύει αυτό. Εννοείται. Εννοείται, σαν φυσικότατο. Εννοείται. Πολύ ωραία. Εννοείται. Κάνεις ένα τέτοιο μοίρασμα. Αυτό πώς το έχεις δουλέψει στον εγκέφαλό σου και είσαι οκ okay, και από θέμα κούρασης. Γιατί είναι κουραστικό τώρα πήγαινε κάθε εβδομάδα, δεν είναι εύκολο. Και το κομμάτι αυτό, αυτά που συμβαίνουν είναι κάποια μικρά, ας πούμε, ψυχολογικά της μάνας το «Ο, δεν θα...» Κοίταξε, σε αυτό έχω ένα. Θέλω λίγη δουλίτσα ακόμη να μην νιώθω τόσες τύψεις. Νιώθεις. Γιατί και εγώ όταν έρχομαι εδώ, ξέρεις, δεν είναι για διασκέδαση. Όχι, η εργασία σου. Κατάλαβες, ναι, δουλεύω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, πρέπει να, και να περνάμε όμορφα και να διασκεδάζουμε. Δηλαδή, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μ' αρέσει πολύ όλοι που το σκέφτεσαι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη. Και όχι, έτσι είναι πρέπει το σωστό. Να γίνεται. Μ' αρέσει πολύ που το σκέφτεσαι έτσι, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Δεν θα χαρείς τίποτα από τα δύο. Όχι. Οπότε θέλει τρελή οργάνωση. Είσαι οργανωτική. Είμαι οργανωτική. Αχα. Δεν είμαι πάρα πολύ αγχώδης. Είμαι πολύ οργανωτική όμως. Δηλαδή, και να σου πω κάτι. Κάτι. Τα έχω μάθει. Έτσι, τα κάνω όλα. Τώρα τα κάνει. Πρόγραμμα. Στον αυτόματο όλα. Στον αυτόματο. Τώρα, ας πούμε, ο Μιχάλης τι κάνει, ξέρουμε. Ο Μιχάλης, χθες είχαμε μαζί συναυλία στο Ρέθυμνο. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Και Ρέθυμνο. Και ωραία. Μ' αρέσει αυτό τώρα που βρεθήκατε και οι δυο σας. Είναι μια αφορμή. Όχι, όχι. Όλα τα προλαβαίνουμε, παιδιά, άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει. Τι ζώδιο είσαι που τα προλαβαίνεις. Ξώτης. Α, η κοπέλη είναι τρελή, καλέ. Γι' αυτό είναι μες στο χαμόγελο. Όλα τα προλαβαίνουμε. Αφού σου λέω. Λοιπόν, δεν βλέπεις έτσι που με φυτώ στη δουλειά. Γενικότερα νομίζω ότι. Είσαι τζαζ. Αλλά πλάκα, το κρύβεις. Όχι, πλάκα έχεις πολύ έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και με τη γλύκα έχεις πλάκα. Ναι. Δεν, να σου πω κάτι. Γενικότερα σου έχει συμβεί να βγεις από το κέντρο σου, δηλαδή να απορριθμιστείς. Πώς να σου πω. Να γίνεις. Όταν αλλάζει κάτι. Έτσι ξαφνικά απότομα σε κάτι που ξέρεις. Έχω ήδη οργανώσει, έχω βάλει σε τάξη. Το πρόγραμμά σου. Ναι, γιατί ήδη υπάρχει μια αναμπουμπούλα και ένα μπέρδεμα. Ναι. Λίγο αποσυντονίζομαι, αλλά το ξαναβρίσκω. Ωραία. Και το... είπαμε, πάντα χρειάζεται βοήθεια, ανθρώπους γύρω σου να σε στηρίζουν, να σε καταλαβαίνουν, να σε εκτιμούν. Αλλιώς όλο αυτό δεν βγαίνει. Όχι, και σίγουρα. Εγώ έχω γύρω μου μόνο τέτοιους ανθρώπους. Έχεις αγάπη μου, έχεις. Ναι. Ήδη.
Εγώ που τη φωνή σου τη λατρεύω, όπως και την προσωπικότητα και σένα την. Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Χωρίς να γνωριζόμαστε πάρα πολύ, δεν μου έρχεται άλλο συνέστημα. Είναι μόνο αγάπη. Κάθε φορά σε βλέπω και λιώνω, λέω τι είναι αυτό το γλυκό λουλούδι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θα ήθελα, θα μου πεις ερώτηση, όχι, δεν έχει καμία σημασία. Τι θα ήθελες, Νίκο. Εγώ θα ήθελα να σε ακούσω να μου τραγουδάς και πιο παλιά τραγούδια. Για κάποιο λόγο και η φωνή. Θα ήθελα να ακούσω Βάνου. Έχω πει. Να βάλεις εννοώ να το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Πώς δηλαδή, να γραφτεί τραγούδι με την λογικοαισθητική του τότε. Γιατί θεωρώ ότι εκεί όχι πέρα... Όχι διασκευή δηλαδή απαραίτητα. Όχι απαραίτητα διασκευή. Είδους... Ναι, δηλαδή κάπως πιο vintage να τρέχει από κάτω. Δεν ξέρω αν είναι εποχή βέβαια. Απλά θέλω να σου πω στο πρόγραμμά σου όμως θα μπορούσες να το κάνεις. Αυτό το λέω. Και έλα να το πούμε και μαζί. Σε προκαλώ! Κάτσε και γελάει, μην ξεσηκώνεστε. Να έρθω να πω και Βάνου φυσικά, γιατί μόνο τέτοια εγώ. Μόνο εκεί πέρα, στο box μπορώ να έρθω, Παρασκευή, έλα. Σάββατο. Να σου πω κάτι, έλα εσύ και θα βρούμε τι να πούμε. Θα έρθω τώρα, το ξέρεις, εγώ έχω να βγω σε πάρα πολλά μαγαζιά πια φέτος. Δηλαδή με το που ανεβαίνει η παράσταση, εγώ αποχαιρετάω το σπίτι πια. Το αποχαιρετάω, στέλνω κόσμο να βλέπει τα σκυλιά και τη γάτα και εγώ επειδή έχω υποσχεθεί σε όσους έχουν έρθει εδώ ότι θα πάω, οφείλω να πάω. Ξέρεις τι, η αλήθεια είναι, εγώ ωραία στο είπα, τώρα δεν ξέρω αν θα έρθεις, αλλά... Θα έρθω. Να έρθεις. Θα έρθω, όχι. Θα έρθω γιατί θέλω να έρθω πολύ και επειδή έχουν έρθει και φίλοι και μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Το Διονύση τον έχω ξαναδεί, εσένα δεν θυμάμαι αν σε έχω ξαναδεί. Και έτσι με αυτό τον τρόπο. Νομίζω ότι σε αυτό το μαγαζί είναι μια άλλη είδη. Κάτι άλλο θα δεις, είναι λίγο πιο free, έχω βάλει λίγο περισσότερο την πινελιά μου. Είδες να δεν σε έχω ξαναδεί έτσι, θέλω να σε δώσω αυτό το κομμάτι. Αυτό πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά. Οπότε, αν θα ήθελες να έρθεις... Μα φυσικά και θα ήθελα καλέ, δεν θέλω κάλεσμα. Και εγώ και ο Διονύση σε περιμένουμε. Με περιμένετε και η Διονύση και αυτό το τέρας εκεί φυσικά που έβαλε η Κέτη 8. Τώρα με άλλη κουβέντα δεν θέλω να ανοίξω για τον Τζαστ. Άλλο και Διονύση, πες κάτι στην Κέτη. Δεκάρια θέλουμε το άλλο Σάββατο. Θα πήγαινε εσύ Τζαστ να πει κάποιο. Ως δασκάλα. Ως δασκάλα. Ναι. Κοίταξε, και ως επιτροπή θα σε ρωτήσω σε 2 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα λόγω προγράμματος. Αλλά αν είναι γινόταν... κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό που γίνεται. Αυτό. Αν γινόταν κάτι με το πρόγραμμα και κάπως βόλευε, θα ήταν κάτι που θα έλεγες να σου πω γιατί και να μην πάω. Ναι, ετοιμάζω το επόμενο. Κι ας μην είναι δικό μου. Κριτική επιτροπή θα πήγαινες ποτέ, επειδή είναι ο χαρακτήρας σου που δεν πιστεύω ότι θες να στεναχωρήσεις κανέναν από πρόθεση, αλλά επειδή η κριτική επιτροπή καμιά φορά στεναχωρεί κάποιους παίκτες. Θα σου πω, υπάρχει ο τρόπος που θα πεις κάτι. Συμφωνώ. Το ότι θα πεις κάτι το οποίο ισχύει με όμορφο τρόπο, θεωρώ ότι μπορεί να περάσει πάντα. Η ευγένεια πάντα βοηθάει και πάντα λες αυτό που πρέπει, όμορφα, χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση. Αυτό είναι, είναι τηλεόραση. Είναι. Μερικές φορές αυτό όμως για την τηλεόραση. Εντάξει, θα κάνεις και χιούμορ, αλλά όχι να προσβάλλεις κάποιον. Όχι, προς Θεού, δεν λέμε αυτά. Α, έτοιμοι πάντως. Το αφήνω εδώ. Θέλω λίγο να λύσουμε το κομμάτι Αλεξανδρούπολη Αθήνα με το παιδί και είμαστε στις υπογραφές πια. Εγώ θα στο αναλάβω, μη στεναχωριέσαι τίποτα. Για να δω. Και φεύγοντας πια έχει, να τρέχει δεξιά, αριστερά. Με το παιδί, αεροπλάνο. Μίλες έχει, γιατί μου έρχεται άλλο τραγούδι. Τι έχω. Τι έχω μάτια, άκου τι έχω. Όχι, όχι. Έβγαλες καινούριο τραγούδι, ήδη. Στα πατανέα έβγαλες καινούριο τραγούδι. Έβγαλα. Έβγαλες ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πώς κάνεις την επιλογή των τραγουδιών, σου έρχονται τραγούδια, τι είναι αυτό που σου κλικάρει εσένα, γιατί στον καθένα τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Τι σου κλικάρει και λες, αυτό θέλω να το πω. Και στο συγκεκριμένο, αν θες να μου πεις, εννοώ. Να μου ταιριάζει, να με εκφράζει, να έχει κάτι να πει ο στίχος. Εντάξει, και επειδή τα περισσότερα, σχεδόν όλα δηλαδή, Μιχάλης τα έχει γράψει, πάντα έχει νόημα αυτό που θα πεις, η ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό. Και νομίζω ότι ένα τραγούδι όταν έχει να πει πράγματα είναι και το πιο σημαντικό, πέρα από τη μουσική, εννοείται η μελωδία και όλο αυτό που σου δίνει. Οπότε η επιλογή γίνεται με βάση της μελωδίας, το πώς το αισθανόμαστε, αν μου ταιριάζει φωνητικά, αν έχει ωραίο στίχο, αυτό. Έχεις στο μυαλό σου όταν διαλέγεις ότι θα ήθελα ας πούμε, το τραγούδι αυτό να μείνει. Να μείνει, ή είναι πολλές φορές που μπορεί να χάνεστε γενικά οι τραγουδιστές, ενώ αλλά ρωτώ τώρα εσένα, στο κομμάτι του τώρα.
αυτή είναι το τώρα, πάμε. Τώρα είναι μόδα αυτό, γιατί είναι, ακούς καμιά φορά πολλά τραγούδια που έχουν πολλά κοινά και λες είναι το ίδιο, όχι, α, είναι στο ίδιο στυλ. Ενώ είναι η σκέψη σου, πάμε να κάνουμε το hit τώρα ή θες να κάνεις ένα τραγούδι το οποίο θα μείνει. Να έκανα μείνει. Πολύ ωραία ερώτηση. Πέρα, πολύ. Ήταν ωραίο για τέτοια πάρα ώρα. Είναι στο να μείνει πιο πολύ και να είναι διαφορετικό. Το ψάχνεις, ε. Ναι, και εγώ και ο Μιχάλης πάρα πολύ. Και ειδικά ο Μιχάλης φυσικά, ο Μιχάλης τα γράφει. Φυσικά. Εγώ είμαι ακροατής, τα χαίρομαι, τα τραγουδάω. Του παραγγέλνεις. Ρε, όχι, Μιχάλη, όχι, θέλω όχι. Να πω ένα τραγούδι αυτό. Δηλαδή, είμαι στη διάθεση, θέλω να πω ένα αυτό, τέτοιου τύπου. Αρχικά, νομίζω ότι μπλοκάρεις τον άλλον όταν του λες παραγγέλνεις τραγούδι. Δεν υπάρχει αυτό. Το τι νιώθει εκείνος, εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη, τι μελωδία θα του έρθει. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με μένα και την παραγγελία, ξέρεις. Όπως εκφράζεται ο καθένας. Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή είναι η έκφραση του δημιουργού και μετά θα πρέπει η έκφραση του δημιουργού να συνδέεται και να συμφωνεί με τη δική σου διάθεση για να εκφράσει κάτι παρόμοιο. Αυτό εννοώ, τρε παιδί μου. Να σου πω, Μιχάλη, επειδή νιώθω λίγο πιεσμένη αυτό το διάστημα, θέλω να πω κάτι λίγο πιο κάτω, ρε παιδί μου. Θέλω να έχει πολύ συνέστημα. Ας μην κάνουμε τρέλα. Από αυτή την άποψη εννοώ παραγγελία, ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ένα τέτοιο τραγούδι. Θέλω να πω μια ροκ μπαλάντα, μια δυναμική μπαλάντα, μια μπαλάντα. Ένα pop χορευτικό, ένα new era. Στο άλμπουμ θα τα έχεις όλα, στο δικό μου που κυκλοφόρησε δηλαδή. Υπάρχουν πολλά, πολλά, πολλά. Στο δικό μου κυκλοφόρησε. Λοιπόν, το θέμα είναι να είναι καλό τραγούδι. Γιατί πολλές φορές γράφουμε στο στούντιο κομμάτια, τραγουδάω, τα περνάμε demo και στο τέλος μπορεί να έρθει τελευταία στιγμή κάτι το οποίο, να πούμε, τι ήταν αυτό τώρα. Άκου τώρα. Και θα βγει τελικά κάτι άλλο από αυτό που είχαμε. Και το αλλάζεις επί τόπου, το αλλάζεις, ε. Ναι, δεν είναι, ναι. Α, γιατί όχι. Όχι, δεν αλλά ξέρω. Αλλά το θέμα είναι να είναι... Να είναι καλό το τραγούδι. Να είναι καλό το τραγούδι. Ναι, να μείνει, να μείνει. Έχει συμβεί να υπάρξει ωραία διαφωνία, έτσι, να την αφηγηθούμε με τον Μιχάλη. Να σου πει λοιπόν, αγάπη, έχω γράψει αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Να το ακούσει να του πει, Μιχάλη μου, είναι όντως πολύ ωραίο. Όχι για μένα, δεν θα το πω. Ξέρεις τι, νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά και πλέον έχει μάθει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ξέρω, ο Μιχάλης, πολύ καλά τι μπορώ να πω, τι μου αρέσει, τι ακούω. Δεν χρειάζεται να συστηθούμε. Έχει όλη την πληροφορία. Όλη την πληροφορία, όπως και εγώ, οπότε... Θεωρείς ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχει ενδιαφέρον να φύγεις από τον Μιχάλη για να μπορέσεις να σε δεις μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου? Μα μου έχω γράψει κι άλλοι. Γιατί ο Μιχάλης είναι το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εννοώ ότι έχουν γράψει κι άλλοι. Σου αρέσει όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει καλησπέρα, σε έχω δει με αυτόν τον τρόπο και θέλω να πει το τραγούδι. Σου αρέσει να δεις το πώς μπορεί να σε έχει στο μυαλό του κάποιος? Εννοείται πως είναι ενδιαφέρον αυτό και πάντα κερδίζει το ωραίο τραγούδι, παιδιά. Την αγαπώ, ρε παιδάκι, να το πω. Την αγαπώ. Πάντα με πινελιές έτσι. Μοντέρνες, γιατί πάντα μπορείς να βάλεις στοιχεία. Εποχή, βέβαια. Αλλά ναι. Όχι να, καπακώσει, όχι να καπακώσει το ωραίο τη στιγμή, αυτό συζητάμε. Ναι, και σε κομμάτια που μένουν σε βάθος χρόνου αυτό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είναι στο box με τον Διονύση Σκηνά ήδη. Έχουμε και το άλμπουμ που κυκλοφορεί. Το δικό μου, είπαμε. Το δικό μου το άλμπουμ. Α, το δικό μου. Λέγεται το δικό μου. Έβγαλες κι εσύ. Φαντάζεσαι, όχι, μιλάμε για το δικό μου. Από την Panic, ε, από την Panic. Από την Panic Records. Και εσύ βγάζεις από την Panic. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ε, βέβαια. Εγώ όχι, δεν μπορώ να πω το ίδιο με την Panic. Βγάζετε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Νομίζω ότι είχες πολλές προτάσεις για να τραγουδήσεις παρέα με κάποιον και δεν έρχεσαι. Εγώ ήδη σου πρότεινα τρίτη φορά να τα λέμε κι αυτά. Α, το εννοείς. Ήδη. Αλλά δεν έρχεται. Άκου, αλλά δεν και μιλάει στους μαθητές της. Δεν πειράζει. Γιατί πήγα κάπου αλλού. Α, το εννοείς εσύ. Εγώ το εννοώ. Θα με δουν στα στούντιο με τα ακουστικά μου να κάνω ότι τραγουδάω. Ακούς. Και θα έχω μάτι εγώ πια, κανονικά. Ναι, αλλά... Άμα σου βάλουμε λίγο φιλτράκι, ένα τέτοιο, θα ξεσπασαβείς. Με λίγο φιλτράκι πάω, παιδί μου, στο κάρναπι. Δεν μας νοιάζει.